Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ακούσαμε προλίγου τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα οποία μας φέρουν σε μεγάλη περίσκεψη, επειδή τυχαίνει να περνάμε από αυτό τον πλανήτη αυτή την περίοδο και να ζούμε αυτούς τους πειρασμούς, τους συγκεκριμένους. Μας φέρνει λοιπόν σαν σήμερα μια υπέροχη ομιλία από την οποία θα δανειστώ δύο σκέψεις του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, του στήλου της Ορθοδοξίας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτός λοιπόν μας θυμίζει σήμερα ότι αυτοί οι αναβλέψαντες δύο τυφλοί στην οικία δεν μας δείχνουν τίποτα άλλο από ότι η αληθινή πίστη δεν υπάρχει χωρίς έργα μετανοίας. Η Ορθοδοξία άλλωστε, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά βίωμα, είναι ευσέβεια, είναι καρπός μετανοίας, δεν είναι λόγια, δεν είναι κάτι που θα το διαβάσουμε και θα το μάθουμε και ασφαλώς δεν είναι θρησκεία, όπως είναι οτιδήποτε άλλο επί της γης ανθρώπινο κατασκεύασμα, να μην πω δαιμονικό. Ο Κύριός μας λοιπόν Ιησούς Χριστός με το σώμα το οποίο ανέλαβε από μας, συναναστρεφόμενος με μας εδώ επάνω στη γη, πολλούς τυφλούς στο σώμα αλλά και στην ψυχή θεράπευσε, και αν εξετάσουμε πόσους στην ανάβλεψη, στη διάνοια, δηλαδή που είναι η μετάθεση από αυτή την απιστία στην πίστη, από άγνοια στην επίγνωση του Θεού, γιατί αγαπητοί μου, ο Θεός θέλει πάντα άνθρωπον σωθήνε, αλλά όχι τυφλά, και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, τότε λοιπόν αναρρύθμιτοι είναι αυτοί οι οποίοι από την τύφλα τους ανέβλεψαν με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Είναι αριθμημένοι όμως από Αυτόν μόνον που έχει μετρήσει ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας. Εάν εξετάσουμε την ανάβλεψη λοιπόν των σωματικών οφθαλμών, πολλούς θα βρούμε, άλλους μόνο με λόγο, άλλους με αφή όπως ακούσαμε σήμερα, και άλλους που μόνο πρόσπεσαν και προσέγγισαν. Άλλοι χρειάστηκε και πυλός από το Χριστό να λάβουν την ίαση, γιατί όταν ήρθε στη θάλασσα, λέει, της Γαλιλαίας, χολούς, τυφλούς, κουφούς, κουλούς και άλλους πολλούς θεράπευσε, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, θεραπεύοντας μικρή και μεγάλη ασθένεια, πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, όπως τους έριχναν στα πόδια του, ώστε και οι όχλοι να θαυμάζουν και να τον δοξάζουν, βλέποντας όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, φωνάζοντας δυνατά και λέγοντας «Ελέησέ μας, Ιε Δαβίδ».
Άγγιξε λοιπόν τα μάτια τους και τους είπε να γίνει όπως ακριβώς πιστεύετε. Και έτσι θεραπεύτηκαν. Έξι λοιπόν αγαπητοί μου είναι όσοι έχουν καταμετρηθεί στα Ευαγγέλια. Αλλά βέβαια κανένας εκεί τριγύρω από τον Χριστό δεν έμεινε αφώτιστος. Και γι' αυτό και σε λίγες μέρες, πρώτα ο Θεός να φτάσουμε την 1η Σεπτεμβρίου, γιατί ξέρουμε ότι περνάμε μια πολύ δύσκολο περίοδο, τον Αύγουστο, και την 1η Αυγούστου οι πατέρες ξέρουν ότι όσα δεν γίνονται όλο το χρόνο γίνονται τον Αύγουστο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτό το λόγο και γι' αυτό και οι παρακλήσεις στην Παναγία μας, γι' αυτό και η περιφορά του Τιμίου Σταυρού και ο Αγιασμός από την 1η του μηνός. Την 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου με το καλό όταν θα έρθει θα γιορτάσουμε την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, του σχολικού έτους, του νομικού έτους και ούτω καθεξής. Ένας από τους λόγους είναι ο εξής, ο οποίος έχει άμεση σχέση με αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα. 12 χρονών ο Κύριος, σκεφτείτε το λίγο, εισήλθε σε ένα ναό, εκεί κάτω, και του δόθηκε τυχαία, όπως λέει και ο Άγιος Νεκτάριος, και να υπήρχε τύχη και αυτή του Θεού θα ήτανε, ένα βιβλίο με προφητείες. Άνοιξε λοιπόν και διάβασε την προφητεία του Ισαΐου, η οποία αναφερόταν ακριβώς στο πρόσωπό του. Αυτός το γνώριζε. Οι υπόλοιποι το έμαθαν μετά από λίγο. Τι είπε λοιπόν εκεί η προφητεία του Ισαΐου? Ότι θα έρθει αυτός ο σωτήρας σας, προσέξτε τα λόγια, κηρύξε, απευθυνόμενος δηλαδή στην ακοή, ανάβλεψην τυφλής. Αυτό το οποίο λέμε δηλαδή και στις μέρες μας, άκου να δεις, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, όπως έχει καταγράψει ο Άγιος Νεκτάριος, σε περισπούδα στο έργο του, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε στην τυφλότητα της ψυχής, του νου, των αισθήσεων και το έχουν διατυπώσει ποικιλόμορφα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ο Πλάτων πάλι μας θυμίζει ότι οι ασθένειες προέρχονται οι σωματικές από την ψυχή. Δείτε τα αυτοάνωσα. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ήρθε πρώτιστα ο Κύριος επάνω στη γη να ανοίξει τα μάτια του σώματος αλλά της ψυχής, που αποκτούν ανάβλεψη με το Ευαγγελικό κήρυγμα, εύλογα εφάρμοσε την προφητεία, κήρυξε ανάβλεψη τυφλών. Όπως ακριβώς ο ίδιος ο Κύριός μας παραγγέλει, δηλαδή να ζητάμε τα πνευματικά, να εργάζεστε όχι τη βρώση που χάνετε, αλλά τη μένουσα στην αιώνια ζωή, κάτι το οποίο εφαρμόζουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και εμείς κατά δύναμην, υπόσχεται να μας προσθέσει και όλα τα σωματικά, εάν βεβαίως και εμείς βέβαια ζητούμε τα ψυχοφελή. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και με το θέμα που διαπραγματευόμαστε σήμερα με τον Άγιο, γιατί αφού έκλεινε τους ουρανούς ο Κύριος, κατέβηκε πάνω στη γη από φιλανθρωπία να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής με το Ευαγγελικό κήρυγμα, να μας χαρίσει δηλαδή ανάβλεψη στο νου, μας προσθέτει και την ίαση. Μοιάζουν όμως πολύ και οι δύο αυτές οι αναβλέψεις στην ψυχή και στο σώμα, γιατί είπαμε άλλη τυφλή είδαν αμέσως, άλλη ύστερα από λίγο. Έτσι και όσοι δέχονται με τα μάτια της πίστεως την ίαση των νοητών οφθαλμών, άλλοι αμέσως βρίσκουν θεραπεία. Όπως αυτός ο οποίος έγραψε και το σημερινό Ευαγγέλιο, που αποτελώνης έγινε αμέσως μαθητής και μάλιστα και Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος. Και άλλοι αργότερα, όπως ο ακόμα νυχτερινός μαθητής εκείνος ο Νικόδημος. Και όπως ακριβώς με τα σωματικά μάτια τυφλούς, άλλοι μόνο με το λόγο ιάθηκαν και άλλοι με ενέργεια. Έτσι και από εμάς, αγαπητοί μου, άλλοι χρειάζονται και θαύματα. Άλλοι θέλουν θεομηνίες, θεοσημείες, σημεία και τέρατα, υπερφυσικά δηλαδή, σκληρόκαρδοι, δύσπιστοι ή ολιγόπιστοι. Οι σημερινοί όμως τυφλοί έρχονται να μας επαναφέρουν, γιατί πίστευαν όπως φαίνεται πριν από την ίαση και γι' αυτό ακολουθούν τον Κύριο και ζητούν και μάλιστα φωναχτά και αναγωγικά. Όλη αυτή η ένσαρκη δεσποτική οικονομία συνοπτικά περικλείεται στο σημερινό Ευαγγέλιο, σοφά και θαυμάσια, και ανακηρύσσεται με την παράσταση της ιστορίας αυτής. Διήρχεται λοιπόν ο Κύριος και ήρθαν αυτοί οι δύο τυφλοί.
Αναγωγικά ποιοι είναι αυτοί οι δύο τυφλοί? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λοιπόν, είναι οι δύο λαοί. Αυτός ο σκληρόκαρδος, ο Ιουδαϊκός, αλλά και τα έθνη, ένα από τα οποία είναι και το δικό μας. Και φώναζαν δυνατά, λέει, ελέησέ μας. Λέει λοιπόν στους τυφλούς, πιστεύετε ότι μπορώ να το πραγματοποιήσω ως ρητορική ερώτηση, όχι γιατί αγνοεί δηλαδή, αλλά για να φανερωθεί σε όποιον αγνοεί η πίστη των τυφλών. Και πράγματι, αυτός είναι που πίστεψαν εκείνοι, και Θεός και άνθρωπος. Ως άνθρωπος, Υιός Δαβίδ, πράγματι, και με τα χέρια του αγγίζει τους οφθαλμούς και αισθητά μιλά, αλλά και ως Θεός πάλι και Δημιουργός του Φωτός, φως δίνει στους σκοτεινούς οφθαλμούς. Επειδή όμως δεν ήταν ακόμα καιρός να φανερωθεί σε όλους, ένα από τα σημεία τα οποία είναι παρεξηγήσιμα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αν δεν προσέξουμε, αφού μετά το πάθος του και την εκ νεκρών Ανάσταση οικονόμησε, τους είπε, κοιτάξτε να μην το μάθει κανείς. Τους διέταξε να σιωπήσουν ολότελα το θαύμα, το μεγάλο. Αλλά εκείνοι τι έκαναν, αγαπητοί μου? Εξήλθαν και τον διαφήμισαν, λέει, σε όλη εκείνη τη γη. Δεν κρατήθηκαν να μην γυρίξουνε, τουλάχιστον στους κοντινούς τους. Και έτσι, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή, τελείως φωτίστηκαν οι τυφλοί που ακολουθούσαν τον Χριστό. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα οποία γίνονται τριγύρω μας εδώ και αρκετό καιρό, τα οποία φαίνονται παράξενα και τα οποία κορυφώνονται από μέρα σε μέρα, βλέπετε και την παρέμβαση των Αγίων μας, την υπερφυσική. Είδατε δίπλα εδώ στο νησί το μεγάλο το οποίο καίγεται, την επέμβαση και του Πατρός Ιακώβου, του Τσαλίκη, αλλά και του Μεγάλου Αγίου, τον οποίο επεκαλείται και ο ίδιος, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτόν. Θα ξέρετε, γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό και τον βενετικό ζυγό ταυτόχρονα. Γιατί αυτοί είναι οι δύο οι οποίοι μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, και μάλιστα η Δύση πρώτα. Θα ξέρετε όμως ότι προσπάθησαν αυτό το σκήνομα του Αγίου να το κάψουν οι Τούρκοι και δεν τα κατάφεραν, κατά παράξενο τρόπο. Έχει λοιπόν και αυτή τη χάρη ο Άγιος, ο οποίος κατάγεται από πού, ξέρετε? Από την Καπαδοκία, από τα μέρη δηλαδή του Μεγάλου Ιεράρχου, του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ήταν και γιατρός και έφτιαξε μάλιστα με προσωπική του περιουσία τα πρώτα νοσοκομεία στον κόσμο. Από εκεί κατάγεται και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, λίγο πιο νότια, σε μεγάλο υψόμετρο, 3.000 μέτρα ύψος, στον Αντίταυρο. Αυτός ο οποίος επιμελήθηκε το ψαλτήρι που μας έχει δώσει να προσευχόμαστε καταλλήλως να αντιμετωπίζουμε τα πάντα, ακόμα και αυτές τις θεομηνίες, και το οποίο μας διέσωσε ποιος? Ο βαφτισιμιός του, ο Άγιος Παΐσιος, ο γνωστότατός μας. Δίπλα λοιπόν είναι και το Προκόπη, όπου όταν πάτησαν οι Τούρκοι το πόδι τους, έθεσαν το εξής: για μας δεν υπάρχει δίλημα, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Τι θέλανε να κρατήσουνε, την πίστη ή τη γλώσσα τους? Δεν σας απαντώ, φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε τι προτίμησαν. Ας ακολουθήσουμε κι εμείς λοιπόν, αδελφοί, το φως το οποίο φωτίζει ψυχή και σώμα, το φως του ηλίου της δικαιοσύνης, της σοφροσύνης, της ειρήνης, της συμπάθειας, της ανεξικακίας και της αγάπης και κάθε αρετής, που καθιστά μάλιστα μετόχους όσους του αφοσιώνονται. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Αυτά που είπαμε αναφέρονται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους βαπτισμένους. Είπε ο Κύριός μας, «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Συνταχθήκαμε λοιπόν με τον Χριστό και δεσμευτήκαμε τα λόγια, τα έργα και οι λογισμοί μας να είναι ανάλογα, γιατί θα αποδώσει ο Κύριος τον καθένα μας ανάλογα με τα έργα του. Μωρό μάλιστα ονόμασε όποιον ακούει και δεν υπακούει έμπρακτα. Και ο Απόστολος των Εθνών στα ελληνικά θα πει ότι θα αποδώσει ο Κύριος σε όσους ζητούν με υπομονή, δόξα, τιμή και αυθαρσία στην αιώνια ζωή. Ο αντίθετος όμως προς αυτά θα δεχτεί την οργή, το θυμό, τη θλίψη, τη στεναχώρια και κάθε άλλο κακό στην ψυχή του,
γιατί εργάζεται το κακό. Και ασφαλώς σε όλους μας απευθυνόμενος μας θυμίζει, δεν θα δικαιωθούμε αν μείνουμε ακροατές του Θεού, αλλά ποιητές. Η πίστη λοιπόν, αγαπητοί μου, ωφελεί εάν κατά συνείδηση ζούμε και καθαρίζουμε συνεχώς με εξομολόγηση τον εαυτό μας και με ανάλογη μετάνοια και με έργα να κοιτάζουμε να εφαρμόζουμε όσα συμφωνήσαμε με το Θεό κατά το Άγιο Βαπτισμά μας. Ο πιστέψας λοιπόν και βαπτιστή σωθήσετε στην αυτοαλήθεια και την πίστη με το βάπτισμα να εφαρμόζουμε. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου, λέει ο Απόστολος, να ενώνουμε με την πίστη την τήρηση των εντολών. Και στη συνέχεια λέει ο Κύριος, πηγαίνετε στους μαθητές και κηρύξτε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο και όποιος πίστεψε και βαπτίστηκε σώθηκε. Τι είναι όμως αυτό το κήρυγμα, τι πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε και να κάνουμε όσοι υπακούμε. Αγαπάμε λοιπόν το Θεό, αγαπητοί μου, όχι μόνο με τα λόγια, με το στόμα, αλλά τηρούμε και πραγματοποιούμε κατά το δυνατό τις Θείες εντολές και έτσι με υπομονή και μέσω της στενής και τεθλιμμένης ζωής πετυχαίνουμε τη σωτηρία. Όποιος επομένως πέβδει να τηρήσει τις Θείες εντολές είναι πιστός και ο Δεσπότης μας από φιλανθρωπία περιμένει ακριβώς αυτό. Μετάνοια και καρπούς μετανοίας να ενωθούμε, να μοιάσουμε με τον Υιό Του που μπορεί να εξάγει αξίους από αναξίους και να υιοποιεί μάλιστα με τον εαυτό Του, με τον ύψιστο Πατέρα, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με τη Θεία Κοινωνία που θα λάβετε σε λίγο και κληρονόμους και συγκληρονόμους να καθιστά της δικής Του και του Πατρός δόξης και βασιλείας, την οποία ευχόμαστε ολόψυχα εν Χριστώ το Κυρίο μας, ό πρέπει πάσα δόξα, άμα το ανάργο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό του Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν.